Και έχω μια ιδέα. Και λέω να κάνουμε draftάκι με challenge. Αλλά προσέξτε, θέλω να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Και αυτό ίσως κρατήσει για άλλα βίντεο και βγουν και άλλα βίντεο. Challenge, αλλά όχι με τις κάρτες που draftάρουμε. Θα κάνουμε κανονικά το draft, θα παίρνουμε ό,τι κάρτες θέλουμε. Αλλά το challenge που σκέφτομαι να είναι. Το challenge σκέφτομαι να είναι in-game. Το challenge σκέφτομαι να είναι in-game. Δηλαδή να κάνουμε κάτι in-game, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε κάποιες τρολιές in-game. Ας πούμε για πρώτο, για να δώσω και μια ιδέα στο τι θα κάνω, για να δείτε και εσείς μια ιδέα και στο chat για να καταλάβουν και στο YouTube περίπου την ιδέα, για να δω τι θα μου πείτε εσείς και τι θα μου πούνε στο chat, στο YouTube. Ακούστε, τι σκέφτηκα για πρώτο. Σκέφτηκα για πρώτο με ανάποδα κουμπιά. Ας πούμε, εγώ παίζω alternate, παίζω με το shoot στο τετράγωνο και τη σέντρα στον κύκλο και να τα αλλάξουμε. Να βάλουμε το classic που ουσιαστικά το μόνο που αλλάζει είναι το shoot στον κύκλο και η σέντρα στο τετράγωνο. Τέτοια φάση. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι για αρχή. Πώς σας φαίνεται αυτό? Λοιπόν, ξεκινάμε τον draftάκι με draft token. Αντρικά, αφού το έχουμε, γιατί όχι. Και πάμε να πάρουμε σύστημα. Κανονικά. Ας παίξουμε ένα 4-1-2-1-2. Το θέλω 4-1-2-1-2. Θέλω να δοκιμάσω ξανά πώς δουλεύει. Πάμε για Vardy, εγώ λέω. Κακό, κάκιστο. Ας πάρω τον Μουνίρ μόνο και μόνο επειδή είναι Ισπανός και παίζει να κάνουμε κανένα link. Καλό παίζει να είναι αυτό. Όντεγκαρντ, Ριβάλντο, και εδώ Ριβάλντο. Θα πάρω τον Όντεγκαρντ. Τον έχω χρησιμοποιήσει τον Ρέινα. Δεν έχω παίξει καθόλου με Όντεγκαρντ και μου αρέσει η κάρτα του. Θα πάρει και συν 2. Θέλω να τον δοκιμάσω, η αλήθεια είναι. Τιάγκο, να Ισπανός που θέλαμε, αλλά έχουμε και τον Άλαν ο οποίος μας κάνει. Θα πάρω τον Άλαν γιατί είναι πιο usable τώρα τον Τιάγκο. Ούτως ή άλλως, εντάξει, τώρα το κέμι το βλέπουμε και στην πορεία. Λοιπόν, επόμενο CDM τώρα. Ναι. Τουλάχιστον δίνει κίνηση στον Όντεγκαρντ το Ελνένη. Και έχουμε Ρενάτο. Ρενάτο όμως που δεν κολλάει καθόλου με το chemistry. Θα πάρω Ρενάτο να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι usable. Πάμε center back να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι χειρότερο. Ας πάρουμε τον Ερνάντες που είναι usable. Walker. Αυτό το θέλουμε. Αυτό το θέλουμε στη ζωή μας. Όπα! Και Ρικάρντο Πρέιρα. Ρικάρντο Πρέιρα. Και αυτός θα πάρει. Νομίζω θα πάρει συν 2, ε. Πρέπει να έχει κρατήσει να κλείνει τη. Δεν έχει κρατήσει να κλείνει τη Λέστερ. Λοιπόν, πάμε. Ρικάρντο Πρέιρα. Να το δοκιμάσουμε και αυτόν. Ωραία. Μ' αρέσει. Left back. Show για να αλλάζει in game. Έχουμε και τον Ερνάντες βέβαια εδώ. Ο αδερφός του, με τα αδέρφια εδώ πέσαμε. Κανονικά έπρεπε. Να, εδώ ας πούμε. Δεν είναι μερικές φορές που κάνει πεπικές. Θα ήταν πολύ ωραίο εδώ να έχουν πράσινο αυτοί οι δύο. Έτσι για κανένα λόγο, επειδή είναι αδέρφια. Γαμάτο θα ήταν. Δεν έχουν. Λοιπόν, ας πάρουμε το Σο να το δοκιμάσω. Θέλω να δοκιμάσω Λουξό. Τέρμα τώρα έχουμε Έντερσον. Για Έντερσον είμαστε. Ναι, για Έντερσον είμαστε. Εννοείται. Θα μπορούσαμε και Νόιερ, αλλά το θέμα είναι να βγει ο Ερνάντες εκεί. Οπότε για να δούμε, παίζει να είναι καλό αυτό. Δώσε κανένα icon. Πολύ ωραία. Τώρα τι πρωτοπαίζει εδώ πέρα, βέβαια, center back. Και τι δεξί back. Έχουμε καλή άμυνα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι αρκετά καλό. Χιμένες, ας πάρουμε εδώ το Χιμένες. Τι δεν έχουν σημασία. Για να δούμε αυτό μήπως είναι λίγο καλό. Εντίντι, Λούκας Λέιβα και Βαϊνάλντουμ. Εδώ μας κάνει ο Βαϊνάλντουμ, η αλήθεια είναι. Κολλάει τέλεια. Αν και θέλουμε και ένα CDM, αλλά θα πάρω Βαϊνάλντουμ γιατί είναι πολύ καλή κάρτα και θα μπει στη θέση του Ρενάτο. Είμαστε πολύ καλά από chemistry. Θέλουμε έναν striker τώρα για να δέσει το γλυκό. Να πάρω Μπόμπι. Μας κάνει τώρα. Είναι ένα striker εκεί. Δεν είναι ο ιδανικός, η αλήθεια είναι. Μπορώ να πάρω και Μπρούνο και να βγει ο Ελνένη. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό, αν και ο Μπρούνο έχει καλύτερες κάρτες. Οπότε θα πάρω το Φιρμίνο να δέσουμε με το chemistry εδώ να τελειώνουμε. 100 chemistry. Βγαίνει πολύ ωραίο draftάκι. Το μόνο που θέλουμε τώρα. Αυτό είναι ωραίο για Super Sub, θα τον πάρουμε. Το μόνο που θέλουμε τώρα νομίζω είναι να αντικαταστήσουμε τον Ελνένη και να βρούμε και έναν λίγο καλύτερο striker από το Φιρμίνο. Που μας κάνει και chemistry. Ή τέλος πάντων μπορεί να μπαίνει η αλλαγή. Γιατί έχουμε και 100 chemistry, οπότε μπορεί να κάνουμε μια αλλαγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν έρχεται κάτι μέχρι τώρα. Για να δούμε. Ίσως να φτιάξουμε έστω τον Ελνένη, ρε γάμο του. Αν και έχουμε το Ρενάτο. Αυτή μπορεί να είναι μια αλλαγή που μπορεί να γίνεται με το που ξεκινάει το παιχνίδι, σίγουρα. Τσαλχάνογλου. Όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ. Ας πάρουμε τον Τσαλχάνογλου. Πρώτο-τελευταίο, πριν πάρουμε και τον τερματοφύλακα. Τίποτα, όχι. Οπότε οι αλλαγές μας. Ναι, δεν μας έβγαλε striker τον οποίο μπορούμε να κάνουμε αλλαγή. Οπότε θα παίζει striker ο Φιρμίνο. Θα γίνει αυτό, θα το ζήσουμε αυτό. Αναγκαστικά. Πάμε να πάρουμε και τερματοφύλακα. Αν και δεν θέλουμε κάτι, είμαστε GG τώρα. Ναι, πάρε το κονσίγκλι απλά έτσι. Γιατί έχει ωραία κοτσίδα. Λοιπόν. Οπότε η σίγουρη αλλαγή και η μία αλλαγή που θα γίνεται στάνταρ είναι ο Ρενάτο στη θέση του Ελνένη και μάλλον θα γίνεται και αυτό. Βασικά το κάνω κατευθείαν για να μην χρειάζεται να το. Αν και εδώ θα παίρνει 10 ο Άλαν. Αν μα βγάλει Premier League προπονητή. Θα μπορούσα και να βάλω και Ροντρίγκο. Λέτε να βάλω Ροντρίγκο, λέτε να πάει καλά. Δεν μα βγάζει Premier League προπονητή. Ωραία, τέλεια. Thank you, EA Sports. Τώρα, ό,τι και να πάρουμε εδώ πέρα, νομίζω ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε πάρε αυτόν. Αν έβαζα Ροντρίγκο, πήρα Ισπανό. Οπότε κομπλέ. Εντάξει, αφήστε τον για αλλαγή το Ροντρίγκο. Αφήστε τον για αλλαγή το Ροντρίγκο και βλέπουμε. Δεν πειράζει. Έχει τα skills ο Φιρμίνο.
Αυτή είναι η ομάδα. Η σίγουρη αλλαγή με το που ξεκινάει το παιχνίδι θα είναι στη θέση του Ελληνένη θα μπαίνει ο Ρενάτο Σάντσες. Και μετά από εκεί και πέρα βλέπουμε έχουμε και τον Ροντρίγκο, έχουμε και τον Τζαλχάνογλου. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Δεν είναι άσχημο το ρεφτάκι. Έχουμε κάτω chemistry. Και επίσης έχουμε και το πολύ σημαντικό βέβαια ότι θα αλλάξουμε τα κουμπιά από alternate που παίζω σε classic. Οπότε θα σουτάρω με τον κύκλο. Οπότε πρέπει να το θυμάμαι συνέχεια αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το challenge μας για αυτό το draft. Πάμε να δούμε πώς θα πάει. Για να δούμε. Βλέπετε alternate το αλλάζουμε όχι του button, όχι one button σε classic. Έγινε και. Πάμε, έτοιμοι. Για να δούμε εδώ ομάδα. Δεν έχει καλό chemistry, αλλά έχει τη μοδηγία Κριστιανό. Περίεργο. Περίεργο για πρώτο παιχνίδι. Τσάτ, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε αν θα θυμάμαι να σουτάρω σωστά και να σεντράρω σωστά ή οτιδήποτε. Βάμος. Πρέπει να το θυμάμαι και στην άμυνα, γιατί μπορεί να κάνω καλά ένα δολοφονικό tackling και να έχουμε άλλα. Όπα, ο Μπόμπι. Όπα, ο Μπόμπι. Όχι, ξεχάστηκα. Πώς άνοιξε έτσι την μπάλα. Όχι. Έγινε η πρώτη μαλακία κατευθείαν. Κατευθείαν ξεχάστηκα. Βάρντι! Γκολάσο! Το θυμήθηκα. Γκολάσο 1-0 από Τζέιμι Βάρντι. Περνάει ο Σανέ. Αμάν! Πώς είναι έτσι, άμυνα. Όσο! Καταπληκτικό interception για ποσό. Και φεύγουμε στην κόντρα. Φεύγουμε στην κόντρα. Ωραία τα κουνάκια. Ανεβαίνει και ο Ρις Τζέιμς. Ευκαιρία με Ρις Τζέιμς. Σουτάρι! Τι ευκαιρία χάνουμε τώρα εδώ πέρα. Δεν ήταν κακό το σουτ του Νάξη, δεν πήγε άσχημα. Μέχρι τώρα το ψιλοθυμάμαι το να πατώ τον κύκλο, αλλά τραϊχαρντάρω να ξέρετε. Ω, αμάν, η άμυνα. Ω, ευτυχώς. Τη γλιτώσαμε. Τι είπε, δεν είδεσαι, ρε. Κομπλέ. Να. Βγήκε μπαλιά, λέει. Βγήκε μπαλιά, λέει! Ήθελα να κάνω μπαλιά με τον κύκλο που διώχνει κανονικά τώρα γιατί είναι το clearance με τον κύκλο και βγήκε μπαλιά και βάλαμε και γκολ! Τι φάση! Λέω να μείνω έτσι για πάντα. Διώξε! Μπράβο. Το θυμήθηκα το διώξιμο τώρα. Έβγαινε ο Βάρντι καλά, ο Βάρντι είναι καταπληκτικός. Ρενάτο 3-0. Χαλαρά στο πρώτο. Μια χαρά. GG. Θα παίξουμε και δεύτερο γύρο. Μπράβο, ρε Ρενάτο, σκύλε. Κουνήσει τέρμα, ρε. Είχε κουνήσει τέρμα. Τι κάνει, ρε! Δεν προλάβει να τη μαζέψει. Με δουλεύει. Ό,τι fucking να είναι. Ρικάρντο Πρέιρα. Α, καλό. Jamie Vardy's having a party. Άνετο. Λέτε να έχουμε rage quit. Θα έχουμε rage quit. Πάμε στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, δεύτερο ματσάκι. Ο αντίπαλος αυτή τη φορά έχει 100 chemistry. Και αυτός έχει μια σχεδόν full Premier League ομάδα. Εκτός από τον Mendy, Ramos και Courtois. Ωραία ομαδούλα. Για να δούμε. Ίσως δυσκολές... Δυσκολέψει το πράγμα στο δεύτερο γύρο. Τον έσπασε ο Όντεγκαρντ εκεί. Ρις Τζέιμς, ωραίο. Ωραίο στο Βάρντι. Το θυμήθηκα τον κύκλο. Γκολάσο, ναι. Καταπληκτική αντεπίθεση. Σε μιναριακή μπορώ να πω. Μπορώ να σας τη διδάξω. 15 ευρώ στην PayPal. Όχι, ρε. Σταμάτα, ρε Όντεγκαρντ. Έχει μια μπάλα, δεν τη βλέπεις. Ρικάρντο Πρέρα. Μπράβο, ρε Ρικάρντο Πρέρα. Ρουμπέρτο Φιρμίνου. Ρικάρντο Περέιρα. Σέντρα, τη θυμήθηκα. Ήταν για το πουλάκι όμως αυτή η σέντρα. Την άλλη πλευρά. Ω! Βγήκε, μην μιλήσετε. Δεν μπερδεύτηκα και πάτησα τετράγωνο εκεί. Όχι. Καμία τέτοια περίπτωση. Πέρασε. Πάσα. Γκολάσο! Μπόμπι Ντε Φιρμίνο. Πάμε. Πάει καλά αυτό, πάει καλά, δεν πάει άσχημα. Δεν πάει καθόλου άσχημα. Πολύ ωραίο ανέβασμα. Έχω δει στην άλλη πλευρά Ρικάρντο Περέιρα. Φανταστικό. Ρικάρντο Περέιρα από εδώ. Όχι, εντάξει, είπαμε. Κάπου όπα. Ανέβαζε φινές από εκεί ο Ρικάρντο Περέιρα. Θα είχαν πρόβλημα. Εδώ όμως το θέλει το tackling. Το είπα. Θα έκανα tackling. Δεν μπερδεύτηκα. Ήθελα tackling και το έκανα. Ευχαριστώ πολύ, κίτρινη κάρτα. Πουφ.
Καλό κολλά σου. Μπράβο. Έπαιξε γρήγορα. Δεν πρόλαβα να καλύψω το χώρο. Τι να κάνω. Ω! Χάθηκες. Χάθηκες. Κρίμα. Οντεγκάρντ! Κρίμα! Τι έκανε εκεί ο Οντεγκάρντ? Τι έπαθε? Άντως. Με αυτό το μαλλί. Κι αυτός κι εγώ. Έτσι είναι το σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Αμάν. Ω! Τι πέταξε ο Μανέ! Τι πέταξε ο Μανέ! Στο 45. Εντάξει, κάποια στιγμή. Ω! Ξεχάστηκα. 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 Λάκα μου κάνει. Ρε, τι σουτ μου έχει βάλει. Μου έχει βάλει 3 ακραία σουτ. Ειδικά τα 2 τελευταία. Πολύ ακραίο. Κριστιάνο Ρονάλντο είναι βέβαια. Τι να πω εγώ τώρα. Δεν γίνεται από κάτι. Ρε, αν το έτρωγα και αυτό, εντάξει, ο τύπος θα έχει ανακαλύψει, δεν ξέρω, κάποιο κόλπο, δε. Κάτι που δεν ξέρω εγώ στο θέμα shooting. Το λεγόμενο ξεφτιλίκι. Μπόμπι Φιρμίνο. Ω, ξεφτιλίκι κι άλλο. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά που πέφτουνε. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά που πέφτουνε. Ωραία κολοφαρδία εδώ. Ρε, τώρα είναι δυνατόν να κάνει λάθος αυτή την πάσα. Ποιος έκανε λάθος αυτή την πάσα να βγει τώρα έξω να πάει στον πάγκο. Εύκολη κάθε την πάσα, πώς την κάνει λάθος εκεί. Και κολλάθο μαδρεμία 3-6. Κάπου όπα. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει το match. Για να δούμε. Ναι, Rage Quit. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τρίτος γύρος. Ωραία ομάδα. Έχει και Καμαβίνγκα, έχει Μπρούνο Φερνάντες, Team of the Year, OP άμυνα. Πολύ δύσκολο ήταν ο δεύτερος γύρος. Για να δούμε αν θα έχουμε εξίσου καλό παίκτη και εδώ. Ωραίος, αλλά. Ω! Κατά λάθος τάκλιν. Πήγα για interceptions και έκανα τάκλιν. Και ευτυχώς μας βγήκε σε καλό. Όχι, γιατί βγήκε η μπάλα. Και εδώ που ήθελα τάκλιν, δεν έκανε τάκλιν. Α! Και εδώ που ήθελα interception έκανα τάκλιν. Τι έχω πάθει σε αυτό το μάτς, ειδικά στην άμυνα. Πενάλ! Τι κάνουμε με τον Odegaard, παιδιά. Τι κάνει ο Odegaard. Κούνησε, αλλά δεν κατάφερε. Jamie Vardy is having a party. Πολύ ωραίο. Bobby! Τι κάνει, πώς το χάνει, γιατί. Στο FIFA τουλάχιστον κάτι έβαζε. Τώρα γιατί χάλασε και εδώ. Εκτεθήκαμε. Τι κάνει. Όλο αυτό το γκολ ήταν ένα κακό γκολ. Αυτή η κόντρα λίγο μπορεί να μας βοηθήσει. Δύσκολα μας βλέπω. Μπράβο ρε Walker. Βιάζομαι. Όχι, μη μου πεις δεν είναι με τίποτα δεν είναι τώρα. Πω. Καλά. Μπράβο. Όχι. Πάταγα να διώξει κανένα τάκλιν. Και έκανα πέναλτι, δεν το πιστεύω. Πάταγα για να διώξω και έκανα τάκλιν. Τι πέναλτι έκανα. Δεν το πιστεύω. Αχ, πώς δεν το πιάνεις. Και χάνουμε λέει κιόλας τώρα. Πέναλ. Το ξανακέρδισε ο Odegaard. Το ξανακέρδισε ο Odegaard λέει. Τώρα την πάτησες. 2-2. Τι γίνεται με τα πέναλτι ρε. Μπόμπι Φιρμίνο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάει το Kiko Glitch εδώ, κοιτάξτε. Δεν θα βάλεις Kiko Glitch. Δεν σε αφήνω, δεν το επιτρέπω. Edgard. Όχι, Vardy είναι. Vardy. Φιρμίνο. Κολάσο. Εν τω μεταξύ έκανα προσπίση γιατί πάτησα τετράγωνο. Πάτησα τετράγωνο, γι' αυτό έκανα προσπίση. Θα την έθελα να την μπάλα στα περιστέρια, αλλά το έσωσα. Το έσωσα, το κλάτσαρα. Jamie Vardy is having a party. Όχι, δεν πρόλαβα. Πασάρι ρε παιδιά, με τρελάνε τώρα αυτούς. Τι κάνει, μου βγήκε το τάκλινε, εγώ πήγαινα για κόκκινη εκεί, να ξέρετε. Αντρικά πήγαινα για κόκκινη εκεί. Ω, Μπόμπι, όχι. Ναι.
Jamie Vardy is having a party. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε τερματοφυλακάρα μου. Φύγε ρε Μπόμπι. Μόνος είσαι. You're all alone. All alone. All alone. All alone. All alone. 6-2. GG. Ευχαριστώ. Ναι. 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 Σας είπα είναι πιο εύκολο στον προηγούμενο. Ήταν πιο εύκολο στον προηγούμενο και το αποδείξαμε. Ω, φαουλ. Σωστό. Σταματάει και το παιχνίδι. Μας κάνει τη χαρά να μας γλιτώσει λίγο χρόνο. Ναι. Πήγαμε τελικό. Πάμε τελικό με αλλαγμένα κουμπιά. Πάμε τελικό με αλλαγμένα κουμπιά. Για να δούμε αν μπορούμε να το πάρουμε το draft. Το πρώτο draft challenge με gameplay. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε τελικό. Η ομάδα του αντιπάλου είναι αυτή. Η οποία είναι αρκετά καλή. Έχει και Neymar μέσα και Cristiano. Θέλει σίγουρα αλλαγή. Εκεί ο Νταλό είναι σίγουρα για chemistry. Οπότε θα βγει. Για πάμε. Όπα. Πώς περνάει το Βάρντι. Jamie Vardy is having a party. Όχι, τελευταία στιγμή πήγαμε για το πρώτο σουτ. Ρις Τζέιμς, πάρα πολύ ωραίο ανέβασμα. Μπαλιά στο Vardy, σουτ του Vardy, γκολάς ο Vardy. Ο Vardy έχει πάρτι, το είπαμε από την αρχή. Σε αυτό το draft θέλει να παρτάρει. Τι να του κάνουμε τώρα, εμείς θα του πούμε, όχι, μην παρτάρεις. Jamie Vardy, αυτό σου τι θέλει κάνει. Πάμε. Ωoo. Και δεν είναι offside το Cristiano, λέει. Ναι, γκολάς σου. Μπόμπι, φεύγεις. Vardy σκοράρεις. Τέλειο, 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 τέλειο. Δεν είναι. Πάλι στο... Έβγαλε κόκκινη. Α, έχουμε στο πινιάν. Εδώ. Εδώ. GG. Τι να κάνουμε, chat. Τι να κάνουμε. Έτσι. Μας βάλει και το φάουλ τώρα και κλαίμε. Μπορεί και να μην παίξει πασούλα. Πω, φάγαμε και τον γκολ. Ό,τι χειρότερο. Α, καλά. Α, καλά. Α, καλά. Α, καλά, εντάξει. Α, καλά, εντάξει. Ναι, Όντεγκαρ 3-3! Όντεγκαρ 3-3! Πενάλ, 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 πενάλ! Πάμε για τη μεγάλη ανατροπή! Πάμε για τη μεγάλη ανατροπή! Πρέπει να ευστοχίσουμε, τσάτ, πρέπει να ευστοχίσουμε εδώ. Πρέπει να ευστοχίσουμε εδώ. Ναι, 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 ναι! Οι πολυμήχανοι Έλληνες το κάνουν ξανά! 4-3 με κόκκινη κάρτα από 2-3. Αχ, πώς το γλίτωσε, πώς το γλίτωσε εκεί το τάκλιν, πώς το γλίτωσε εκεί το τάκλιν. Όχι, 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 ρε γαμότο. Όχι, ρε γαμότο με τα κολοτάκλιν φέτος. Έλα, ρε γαμότο, δεν μας αξίζει τώρα αυτό το γκολ που τρώμε. Όχι, είσαι κατσαπλιάς, είσαι κατσαπλιάς, είσαι κατσαπλιάς, είσαι κατσαπλιάς. Είσαι κατσαπλιάς. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, δεν το αξίζει ποτέ. Όχι. Μαλάκι, δεν μπορεί να πασάρει ο τύπος. Δεν μπορεί να πασάρει. Πέρασε! Ροντρίγκο, όχι Ροντρίγκο, όχι Ροντρίγκο μου, όχι Ροντρίγκο μου, όχι, 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 όχι. Τέλος. Κρίμα, κρίμα, θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει αυτό. Εντάξει, χάσαμε στο τελικό, χάσαμε στο τελικό. Από ένα κατσαπλιά, τι να κάνουμε τώρα. Θέλω να. Αυτά δεν. Νομίζω αυτά τα δύο είναι του draft. Ανοίξουμε τον draft μόνο γιατί τα άλλα packs είναι για pack opening. Εννοείται εδώ, God streams. Εδώ στη σελίδα μας στο FUBU που κάνουμε πάντα τα live streams. Οπότε θα ανοίξουμε μόνο το draft, δεν ήταν κάτι αυτό. Άλλωστε, ούτως ή άλλως δεν κάνουμε αυτή τη σειρά ή αυτά τα βίντεο για να πετύχουμε κάτι. Δεν είναι τα packs το main theme αυτής της σειράς. Είναι να κάνουμε διάφορα challenges και να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να περνάμε καλά. Και επόμενο, walkout. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα walkout εδώ. Gold απλό walkoutάκι. Όμορφο, Βραζιλία. Δώσε ένα left W. Κοιτάξτε, μας έδωσε ο Φιρμίνο που ήταν και στο draft και έπαιξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like. Επίσης, περιμένω στα σχόλια και άλλες ιδέες. Εδώ το chat που είμαστε live αυτή τη στιγμή μου έχουν δώσει κάποιες ωραίες ιδέες. Γράψτε μου και εσείς ιδέες στα σχόλια για επόμενα draft challenges. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, για χαρά.